Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι βουλευτές, αξιότιμοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι συλλόγων, φίλων προσκεκλημένοι μέλη του συλλόγου μας, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σας καλωσορίζω σε μια ιδιαίτερη για εμάς εκδήλωση στο 9ο Αντάμωμα Θεσσαλών. Ζούμε σε μια περίοδο δύσκολη οικονομικά και όχι μόνο. Μια μαυρίλα, μια απογοήτευση κινδυνεύει να σκεπάσει τα πάντα. Ο άνθρωπος έχει ξεφύγει. Οι ανθρώπινες σχέσεις περνούν κρίσεις και η ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία έχουν χαθεί. Πιστεύουμε στη δύναμη της επαφής και της επικοινωνίας. Γι' αυτό και επενδύουμε σε αυτή την προσπάθεια. Ένας από τους σκοπούς του συλλόγου μας είναι να αναδείξουμε και να ενισχύσουμε τις ρίζες και την παράδοση της Θεσσαλίας και να τις ανταλλάξουμε με αυτές του τόπου που ζούμε, ώστε να γίνουμε ένα. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να πηγαίνεις στο μέλλον και να κοιτάς το παρόν πριν γίνει παρελθόν. Με αυτά τα λίγα προσπαθώ να δώσω το στίγμα και το πλαίσιο μέσα από το οποίο θέλουμε να λειτουργήσει ο σύλλογός μας. Και σας καλώ για ακόμη μία φορά να συμπαρασταθείτε στην προσπάθειά μας. Να είστε σίγουροι ότι δεν θα σας προδώσουμε και δεν θα θυσιάσουμε τις αγνές προθέσεις μας για χάρη κανενός. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συνεργάτες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Αντιπρόεδρο Νίκο Ζαρζάνη, την Γραμματέα Στέλλα Ευθυμίου, τον Ταμεία Βασίλη Κούντα, την Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Χαρούλα Γαβδούλα, τα μέλη του Συλλόγου μας, Χαλάβο Γιάτα, Νίκο Παπαπούλιο, Παναγιώτη Μιχαήλ και τα μέλη εκτός Διοικητικού Συμβουλίου για την αμέριστη βοήθειά τους, την Τριάδα την Παπαπούλου, τον Γιώργο τον Άκο, επίσης το φίλο μου τον Γιώργο τον Σταύρο, είναι αντιπρόεδρος της Επενδυτικής, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πάρνηθας. Τον Δήμαρχο και όλα τα παιδιά του Δήμου για τη βοήθεια που είχαμε να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκδήλωση. Και τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στη χοροδιδάσκαλό μας, Γιώτα Κωνσταντίνου. Θα ήθελα να καλέσω τον Δήμαρχο να μας πει δύο λόγια και να προχωρήσουμε στο γλέντι, γιατί τα πολλά λόγια είναι αυτό. Καλησπέρα και από μένα. Η προτροπή σου θα την σεβαστώ. Έτσι πρέπει να γίνει. Μόνο δύο λόγια. Χαίρομαι για αυτές τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που κάνετε, αγαπητέ Πρόεδρε, το Διοικητικό σας Συμβούλιο, φίλες και φίλοι, πατέρα Ηλία, κύριε Βουλευτά, αγαπητοί συνάδελφοι από το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι Θεσσαλοί μας έχουν μάθει να γίνονται πολύ ωραία γλέντια εδώ. Πιστεύω σήμερα θα περάσουμε μια πολύ ωραία βραδιά. Θέλω να σας συγχαρώ, κύριε Πρόεδρε, προσωπικά εσάς, το Διοικητικό Συμβούλιο, όλους και τους αφανείς που βρίσκονται πίσω από εσάς και προσπάθησαν για να κάνουν αυτή την ωραία εκδήλωση. Ιδιαίτερως όμως θέλω να σας συγχαρώ που τιμάτε, σέβεστε και αναπαράγετε την παράδοση. Ιδιαίτερως αυτά τα μικρά παιδιά που είναι η ελπίδα και η προσδοκία όλων μας για αυτό το καλύτερο μέρος που ονειρευόμαστε όλοι. Για το Δήμο, για τη χώρα. Αυτά τα παιδιά που τα μαθαίνετε την παράδοση και εσείς και οι χοροδιδάσκαλοι αλλά και οι γονείς που προτρέπουν τα παιδιά να σας συγχαρώ. Εύχομαι καλό καλοκαίρι, να είμαστε όλοι καλά και να ξέρετε και εγώ προσωπικά αλλά και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο θα βρίσκεται δίπλα σας γιατί το αξίζετε και θα πρέπει να είμαστε πάντα κοντά σας. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι σε όλους, επίσης και από μένα. Επίσης ξέχασα να αναφέρω τον Κώστα Ρούσα, τον οποίο μας βοηθάει και αυτός πάρα πολύ στο Σύλλογο και αρκετοί από τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους πρώην και τους νυν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.